γνωρίζετε πολύ καλά όσοι είστε εδώ, ότι σήμερα θα ήταν και χθες μια καλή ευκαιρία να αναδειχτούν σε όλο το σώμα του συνεδρίου μια σειρά πλευρές, μια σειρά καταγγελίες που ανοίχτηκαν το προηγούμενο διάστημα από τις δυνάμεις μας σε όλη τη χώρα και κυρίως αυτές αφορούν την ομή εργοδοτική παρέμβαση στις γραμμές των συνδικάτων. Αυτό το ζήτημα για εμάς είναι κόκκινη γραμμή. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε σε καμία περίπτωση την εισχώρηση, την επιλογή της εργοδοσίας να μπει η ίδια με φυσική παρουσία μέσα στα πρωτοβάθμια σωματεία, να εκλέγονται στα διοικητικά συμβούλια, να εκλέγονται αντιπρόσωποι στα δευτεροβάθμια όργανα και στο τριτοβάθμιο της ΓΕΣΕΕ για να καθορίζονται ουσιαστικά οι συσχετισμοί μέσα στα γραφεία των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό το ζήτημα θα το ανοίγαμε χθες και σήμερα και με στοιχεία. Καθώς από το ξεσκόνισμα, αν θέλετε, και των δικαιολογητικών των σωματείων, αλλά και από την ίδια την πείρα που συσσωρεύτηκε όλο αυτό το διάστημα, εμφανίστηκαν στις καταστάσεις ψηφισάντων, στις ουρές, αν θέλετε, που πηγαίνουν να ψηφίσουν σε σωματεία μηχανισμούς, όπως εδώ στην Αττική, στο σωματείο των σούπερ μάρκετ το Κλαδικό ή το Πασιέ, το δίδυμο αδελφάκι του το Πανελλαδικό ή ακόμα και σε επιχειρησιακά σωματεία, μεγάλα σούπερ μάρκετ, εμφανίστηκαν συνάδελφοι, δεκάδες άνθρωποι με κάθε είδους διευθυντική σχέση. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά το ζήτημα των διευθυντών. Γιατί αναφέραμε και ένα νούμερο το οποίο δεν είναι ούτε αόριστο ούτε τυχαίο. Για τη συμμετοχή πάνω από 400 διευθυντών στις καταστάσεις ψηφισάντων. Ουσιαστικά είναι επιλογή της εργοδοσίας να μπει με αυτά τα στελέχη της μέσα. Και αυτή, ανεξαρτήτως τέλος πάντων της μισθοδοσίας τους ή της σχέσης τους μέσα στις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αυτή της σχέσης, να ασκούν το διευθυντικό τους δικαίωμα απέναντι σε εργαζόμενους για να πάνε να ψηφίσουν σε αρχιερεσίες, σε εκλογές, να συμμετάσχουν σε σωματεία. Ενώ γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι από τη γέννηση του εργατικού κινήματος η επιλογή ενός εργαζόμενου να συμμετάσχει στο συνδικάτο και να παλέψει για τα δικαιώματά του είναι καθαρά ατομική υπόθεση και εθελοντική και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι προϊόν άσκησης βίας, πίεσης, εκβιασμού, απειλή, ακόμα μέχρι και να χάσει τη δουλειά του. Όλα αυτά λοιπόν, συνάδελφοι, θα τα ανοίγαμε στο συνέδριο, όπως τα ανοίξαμε πολύ προσεκτικά και πριν, βάζοντας μπροστά συγκεκριμένους διευθυντές που έχουν πολύ καθοριστικό ρόλο σε αυτό που λέμε μεγιστοποίηση των κερδών μιας επιχείρησης. Παραδείγματος χάρη, στο σωματείο που προεδρεύει ο γνωστός Βασιλόπουλος, στην κατάσταση ψηφισάντων μέσα, πέρα από αρκετούς διευθυντές που υπάρχουν και από την Attica Group και από άλλες εμβληματικές επιχειρήσεις του χώρου, υπάρχει μέλος διοίκησης, εκτελεστικό μέλος της Attica Group, της επιχείρησης. Ο ίδιος είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Hellenic Seaways. Ο διευθυντής marketing της Attica Group είναι ο γιος του Προέδρου, του Αντιπροέδρου της Attica Group και παράλληλα Προέδρου της Εργοδοτικής Ένωσης εκεί των Ναυτιλιακών. Στα σούπερ μάρκετ, συνάδελφοι, γίνεται το έλα να δεις. Κυριολεκτικά το έλα να δεις. Από κάθε είδους διευθυντή. Από διευθυντές του ανθρωπίνου δυναμικού, διευθυντές marketing, διευθυντές μισθοδοσίας, διευθυντές που έχουν πανελλαδική ευθύνη για τη λειτουργία των καταστημάτων, είτε μιλάμε για το Βασιλόπουλο, είτε μιλάμε για το My Market, είτε μιλάμε για τον Σκλαβενίτη. Στις τελευταίες εκλογές του ΠΑΣΙΕ, οι εργαζόμενες καθαρίστριες των 300 και των 400 ευρώ από τα πιο εκμεταλλευόμενα τμήματα των εργαζομένων που έχει στο χώρο ευθύνη της Ομοσπονδία, τις φέρνανε μέσω του προσωπάρχη και από διάφορους επόπτες. Και είναι καταγεγραμμένα αυτά. Και με αυτές λοιπόν, συνάδελφοι, με αυτούς τους χειρισμούς, θέλανε να έρθουμε σε αυτό το συνέδριο και να νομιμοποιήσουν, γιατί μιλάμε για δεκάδες αντιπροσώπους, ένα τέτοιο συνέδριο. Και δεν έφταναν όλα αυτά, συνάδελφοι, προκειμένου να υπερασπιστούν
αυτή την απόφαση της εργοδοσίας έφεραν μπράβους, ποινικούς, νονούς της νύχτας για να προστατεύσουν τους ίδιους και τα αφεντικά τους, που αυτή η σχέση δεν είναι μια αθώα σχέση που τους βρήκανε, δεν είναι μια εταιρεία security απλή που μπορεί να συναντάμε καθημερινά, είναι σχέση αίματος με αυτούς τους μηχανισμούς. Εμείς λοιπόν σαν ΔΑΣ, εδώ πέρα, στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, είχαμε μία κόκκινη γραμμή. Και αυτή έλεγε ότι τέτοιο συνέδριο, όχι εργαζομένων, δεν μπορεί να ξεκινήσει με την εργοδοτική παρέμβαση μέσα εδώ. Να ψηφίζουν δηλαδή οι εργαζόμενοι και οι διευθυντές για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Τα σωματεία από γεννησιμιού τους φτιάχτηκαν από εργάτες και απευθύνονται σε εργάτες. Και αυτό πρέπει να είναι καθαρό. Αυτή θα είναι η ρότα μας από εδώ και στο εξής και για την επόμενη μέρα της Ομοσπονδίας, αλλά και για τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα, είτε πρόκειται για εργατικά κέντρα, είτε είναι άλλες ομοσπονδίες, που η παρέμβαση της εργοδοσίας βγάζει μάτια. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, το πρόσφατο στην αναπτυξιακή ΑΕ του Κυρκής, όπου ο πρόεδρος σε αυτή την επιχείρηση, που δεν είναι μια απλή ΑΕ, είναι αντιπρόεδρος του εργατικού κέντρου και μάλιστα ήταν και εκλεγμένος αντιπρόσωπος εδώ στην Ομοσπονδία.